Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Σήμερα θα σας πω κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξει κάποιος στο αυτοκίνητό του λίγο πριν φύγει για διακοπές. Γενικά είναι κάποια πράγματα που δεν τα κάνουμε μέσα στο χρόνο και λίγο πριν φύγουμε για διακοπές αποφασίζουμε ότι θέλουμε να κοιτάξουμε λίγα πράγματα για το αυτοκίνητο για να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα πάμε δεν θα έχουμε καμιά βλάβη ή οτιδήποτε. Οπότε πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξει κάποιος στο αυτοκίνητό του, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ok με τις διακοπές του, να μην έχει κανένα θέμα και να είναι όλα ok όπως πρέπει. Αρχικά πάμε να δούμε τα πιο απλά. Το πιο απλό πράγμα είναι για το υγρό για τους καθαριστήρες. Επειδή αν πάμε ειδικά σε νησιά έχει πολύ σκόνη και τέτοια πράγματα, θα χρειαστεί σίγουρα να έχουμε υγρό στους καθαριστήρες. Το πιο εύκολο πράγμα είναι απλά ανοίγουμε εδώ το καπάκι, το ανοίγουμε και το γεμίζουμε. Συνήθως υπάρχουν κάποια έτοιμα πακέτα τα οποία τα αγοράζεις από τζάμπο και τέτοια μαγαζιά, τα οποία μπορείς να τα ρίξεις απευθείας μέσα ή να το αραιώσεις ή να το ρίξεις όπως είναι. Οπότε επιλέγουμε τι θέλουμε να ρίξουμε μέσα στο αυτοκίνητο, το ρίχνουμε και είμαστε ok. Αυτό είναι το πιο απλό. Πάμε στο δεύτερο. Μετά, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα πρέπει να ελέγξουμε για τη λειτουργία του αυτοκίνητου αυτή τη στιγμή και όχι απλά για τα τζάμια κτλ. Είναι το αντιψυκτικό. Εδώ στο καπάκι, αν το ανοίξουμε, έχει εδώ αυτό το σύστημα ουσιαστικά μέτρησης του υγρού που έχει μέσα, όπως είναι και τα λάδια. Αν δείτε εδώ πέρα, εδώ που λέει ουσιαστικά F, είναι το full, οπότε πρέπει να είναι μέχρι εδώ. Αυτό τι κάνουμε, καθαρίζουμε ουσιαστικά τη βελόνα αυτή όλη, στεγνά, το ξαναβάζουμε μέσα και όταν το ξαναβγάλουμε, πρέπει να είναι εδώ στο full. Οπότε έτσι τσεκάρουμε να δούμε αν το αντιψυκτικό μας είναι ok. Αν είναι στο full, είναι μια χαρά. Αν δεν είναι εκεί, σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε αντιψυκτικό. Το θέμα ποιο είναι με το αντιψυκτικό? Ότι πρέπει να βάλουμε τον ίδιο τύπο που είχε και μέσα στο αυτοκίνητο από την αρχή. Υπάρχουν διάφορα χρώματα που είναι για διάφορες θερμοκρασίες. Οπότε, ή το αδειάζουμε τελείως όλο και βάζουμε καινούριο αντιψυκτικό μέσα, το οποίο να είναι ένα που να το δίνει ο κατασκευαστής. Υπάρχουν διαφορετικά χρώματα σαν αντιψυκτικά, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει ο κατασκευαστής τι χρειάζεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το βγάζουμε και βλέπουμε τι χρώμα έχει μέσα και ανάλογα ψάχνοντας με το χρώμα θα βρούμε τι θερμοκρασίες καλύπτει το συγκεκριμένο αντιψυκτικό και μπορούμε να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας. Εννοείται ότι καλό είναι να μην βάζουμε διαφορετικά. Δηλαδή μπορούμε να μην βάλουμε ένα μπλε με ένα ροζ. Γιατί έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες και μπορεί να υπάρχει θέμα στο αντιψυκτικό. Και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό πριν φύγουμε, γιατί αν δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αντιψυκτικού μέσα στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία και να έχουμε πολλά προβλήματα στο μοτέρ ή οτιδήποτε, να μας σταματήσει σε κάποιο σημείο και πολλά άλλα προβλήματα. Άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι τα λάδια. Τα λάδια. Όλα τα κουνούπια μου έχουν έρθει. Για να ελέγξουμε τα λάδια, έχει αυτό εδώ το stick. Στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι το ίδιο, απλά είναι σε διαφορετικά σημεία. Το οποίο το βγάζεις από μέσα και όπως θα δείτε και αυτό, έχει κάποιους δείκτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αυτές τις δύο μητούλες και πρέπει να είναι, εδώ είναι το maximum και αυτό είναι το minimum. Οπότε πρέπει να είναι κάπου εδώ ενδιάμεσα. Αν είναι στο full ουσιαστικά εδώ πέρα, είμαστε μια χαρά. Αν είναι εδώ στο minimum, θα πρέπει να συμπληρώσουμε για να ανέβει λίγο παραπάνω. Για να ελέγξουμε τα λάδια, αυτό που κάνουμε είναι βγάζοντας το stick, το καθαρίζουμε με κάποιο χαρτί, έτσι ώστε να καθαρίσει τελείως. Το ξαναβάζουμε μέσα και ελέγχουμε ότι το ξαναβγάλουμε, αν στις δύο μητούλες είναι κάπου εκεί ενδιάμεσα. Αυτό όμως για να μπορέσει να γίνει σωστά, θα πρέπει το αυτοκίνητο να είναι σε κρύα θερμοκρασία και όχι σε ζεστή θερμοκρασία που μπορεί να έχουν ανέβει λίγο παραπάνω τα λάδια και επίσης να είναι σε τελείως ίσιο δρόμο, έτσι ώστε να μην έχει ανηφόρα ή κατηφόρα και φανεί διαφορετικά αποτελέσματα. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στα αυτοκίνητα είναι τα λάστιχα. Στα λάστιχα πρέπει να ελέγξουμε αν ο αέρας είναι σωστός μέσα. Το πώς ελέγχουμε αν είναι σωστός ή όχι. Στην πόρτα του αυτοκίνητου, στη δεξιά πλευρά, στην ίσως του συνοδηγού ή του οδηγού, έχει ένα ταμπελάκι το οποίο ανάλογα με τη διάσταση ζαντών και ελαστίχων που φοράει το αυτοκίνητο, σου γράφει και τι πίεση πρέπει να έχεις. Βάζουμε ουσιαστικά την τάπα. Πάμε σε ένα βενζινάδικο και μπορούμε να ελέγξουμε από εκεί τι πίεση έχουμε και ανάλογα τι πίεση έχει το κάθε ελάστιχο, βάζουμε ώστε να φτάσει στο ίδιο ποσοστό στο καθένα. Σε κάποια αυτοκίνητα ή κάποιοι βάζουν λίγο παραπάνω στα μπροστά και λίγο λιγότερα στα πίσω, λόγω ότι υπάρχει το μοτέρ μπροστά. Τώρα αυτό, ανάλογα τι λέει ο κατασκευαστής, δεν δοκιμάζουμε καθένας ό,τι θέλει. Καλό είναι να το έχεις ψάξει λίγο πριν, έτσι ώστε να βάλεις την κατάλληλη ποσότητα αέρα. Αν τυχόν τα λάστιχα δεν έχουν σωστή ποσότητα αέρα μέσα, πρώτον, αν έχουν λίγο αέρα μέσα, πατάει πολύ κάτω το λάστιχο και ουσιαστικά τρώγεται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς λόγο. Και δεν είναι καλό και ούτε στην οδήγηση και βλέπεις διαφορά στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου και μεγαλώνει και κατανάλωση. Αν είναι πάρα πολύ φουσκωμένα,
μπορεί σε κάποιες λακκούβες τα λοιπά να το αμάξι να γίνει πιο σκληρό και επίσης έχει μεγαλύτερη φθορά. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να είναι σε μια κατάλληλη πίεση το ελαστικό, έτσι ώστε να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα και να έχουμε την κατάλληλη συμπεριφορά στο αυτοκίνητό μας και να είμαστε και σίγουροι ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα σε οποιοδήποτε ταξίδι ή οτιδήποτε. Οπότε και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι τα φανάρια. Ελέγχουμε πριν φύγουμε για ταξίδι ή οτιδήποτε, επειδή θα μπορούμε να ταξιδέψουμε νύχτα ή μπορεί οι συνθήκες να αλλάξουν ανά καιρό, να δούμε αν τα φώτα μας όλα ανάβουν σωστά και είναι σωστά ρυθμισμένα. Πολλές φορές βλέπω στον δρόμο αυτοκίνητα τα οποία τα φανάρια τους φωτίζουν πάρα πολύ ψηλά και ενοχλούν και τον μπροστινό, αλλά μας παρέχουν παραπάνω φωτισμό. Αυτό δεν είναι σωστό. Το θέμα μας είναι όλοι να έχουν πολύ σωστό φωτισμό, αλλά να μην ενοχλούν και τους μπροστά. Οπότε ελέγχουμε όλες τις λάμπες μας αν δουλεύουν σωστά, τα φώτα μας μπροστά, τα προβολάκια και τα πίσω φώτα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί και να ψάχνουμε κάποιο βενζινάδικο ή οποιοδήποτε μαγαζί για να αλλάξουμε τα φώτα εκεί που είμαστε. Και αν είμαστε σε κάποιο νησί ή οτιδήποτε είναι αργά, μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε και να γίνουμε επικίνδυνοι για κάποιον άλλον. Οπότε το πιο σημαντικό, τα ελέγχουμε από πριν να είμαστε σίγουροι και αν μπορούμε, καλό είναι να έχουμε και κάποια λάμπα μαζί μας, έτσι ώστε άμα χρειαστεί κάτι να μπορούμε να την αλλάξουμε άμεσα. Γενικά οι λάμπες έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος, ειδικά αν αφορά τις συμβατικές τις απλές. Μπορεί να τις βρείτε σε οποιοδήποτε βενζινάδικο. Λοιπόν, άλλο ένα tip ουσιαστικά που πρέπει να κάνετε πριν φύγετε για διακοπές, επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και χρησιμοποιούμε πολύ το air condition και στα νησιά όταν είμαστε και στις διακοπές μας, καλό είναι να κάνουμε και έναν έλεγχο στο air condition. Δυστυχώς αυτό, αν τυχόν δείτε ότι έχει χαμηλή απόδοση στο air condition, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, γιατί χρειάζονται σκά ειδικά εργαλεία. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σίγουρα μόνοι μας, αν θέλουμε να το καθαρίσουμε λίγο το air condition και γενικά όλο το σύστημά του, υπάρχουν κάποια ειδικά sun spray, είναι μικρές συσκευασίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε συνήθως και σε σούπερ μάρκετ έχει κάποια, ή λίγο εξειδικευμένο βέβαια, ίσως σε βενζινάδια κτλ. Είναι κάποια μικρά spray τα οποία βάζεις τέρμα το air condition μέσα στο αυτοκίνητό σου και βάζεις και την ανακύκλωση, το πατάς, το αφήνεις για γύρω στα 10 λεπτά ανάλογα πόσο χρειάζεται, γράφει πάνω στις οδηγίες και καθαρίζει όλο το σύστημα του air condition μέσα, έτσι ώστε να έχει μια πολύ καθαρή μυρωδιά και να μην έχει βγάζει άσχημες μυρωδιές στο φίλτρο από μέσα. Βέβαια, το ξέρετε το air condition, τώρα αυτό δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Αν το φίλτρο που έχετε μέσα στην εσωτερική καμπίνα είναι πολύ βρώμικο και έχει πολύ σκόνη πάνω ή δεν το έχετε αλλάξει ποτέ, πρέπει να αλλάχτεί και αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ φθηνό και είναι εύκολο να το αλλάξετε και μόνοι σας. Αυτό, να ξέρετε, συνήθως είναι στο κάτω από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, από κάτω έχει κάποιες βιδούλες σαν ή σαν κλειψάκια, το οποίο τα ανοίγεις και από μέσα το βγάζεις αυτό και μπαίνει σιρταρωτά μέσα το επόμενο. Οπότε μπορείτε να ελέγξετε και αυτό, να δείτε αν το φίλτρο καμπίνας είναι καθαρό. Και αν είναι καθαρό, είναι ok, κάνετε μόνο αυτό με την αμπούλα, έτσι ώστε να καθαρίσει το σύστημα και να έχει μια ωραία μυρωδιά μέσα στο αυτοκίνητο όταν ανάβει το air condition. Και σε περίπτωση που δεν έχει πολύ καλή απόδοση, καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να ελέγξει αν υπάρχει κατάλληλη ποσότητα φρέων μέσα ή αν δουλεύει όλο το σύστημα σωστά, έτσι ώστε να βγάλει τη σωστή απόδοση του αυτοκινήτου. Και επειδή είναι κάτι που δεν το κοιτάμε πάρα πολύ συχνά και γενικά κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν, π.χ. αν έχει το χρησιμοποιήσει 2 χρόνια το air condition και το βάζει καθόλου μπροστά, μπορεί να έχει χαθεί μεγάλη ποσότητα φρέων και να χρειάζεται να γίνει ανάκτηση. Οπότε αυτό να το ελέγχετε πάντα, λίγο με φύγετε, δοκιμάστε το air condition να δείτε αν δουλεύει σωστά και αν είναι αποδοτικό όπως ήταν στην αρχή που είχατε το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να είστε σίγουροι και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα tips. Καλό είναι να γίνουν όλα πριν φύγουμε από το ταξίδι για οποιονδήποτε. Καλά, βασικά το καλύτερο είναι να γίνεται γενικά ένας έλεγχος στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να ξέρεις ανά πάσα στιγμή ότι το αυτοκίνητό σου είναι στις κατάλληλες συνθήκες, ασχέτως αν θα πας διακοπές ή θα πας κάποιο ταξίδι. Για οποιοδήποτε χρήση θες να κάνεις στο αυτοκίνητό σου, πρέπει να προσέχεις κάποια πράγματα κατά καιρούς, όχι συνέχεια, αλλά κατά καιρούς να τα προσέχεις, γιατί αυτά συνήθως αλλάζουν. Όπως και τα λάσκα, μπορεί να σκάσει σε μια μεγάλη λακκούβα και να πέσει πολύ ο αέρας στο ελαστικό σου. Καλό είναι να τα ελέγξεις και να είσαι σίγουρος ότι είναι όλα ok. Και πριν το ταξίδι εννοείται ακόμα πιο σημαντικό. Οπότε προσέχουμε τα αυτοκίνητά μας όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι πριν τις διακοπές ή το χειμώνα πριν από κάποιο ταξίδι, για να είμαστε σίγουροι ότι το αυτοκίνητο θα μας πάει κάπου με ασφάλεια και να το προσέξουμε σαν αυτοκίνητο δικό μας και να μας προσέξει και αυτό. Οπότε αυτά, εύχομαι σε όλους καλές διακοπές να έχετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό καλοκαίρι!